Πάω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο σας γνωστοποιήσαμε χθες. Υπάρχουν και οι σχετικές ούτως ή άλλως ανακοινώσεις. Έχει να κάνει με την κτηματογράφηση, η οποία βρίσκεται από χθες σε εξέλιξη σε τρεις επιπλέον δήμους. Είχαμε αρχικά το προηγούμενο διάστημα 5 δήμους στα νότια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Τώρα έχουμε τους δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, έτσι ώστε να κλείσουν είτε εξ ολοκλήρου είτε για να κλείσουν εκκρεμότητες στους δήμους όπου υπάρχουν. Το νομικό σύμβουλο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων, τον κύριο Γιώργο Αράπογλου, καλημερίζω. Καλημέρα σας από τον 984, πώς είστε? Καλή σας ημέρα. Μία εταιρεία η οποία έχει αναλάβει, καινούργια εταιρεία, καινούργιος ανάδοχος που έχει αναλάβει αυτό το έργο. Μία διαδικασία η οποία ουσιαστικά, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε από το διαδικαστικό για να ξέρει ο κόσμος, κύριε Αράπογλου, κατά την ταπεινή μου άποψη, με την κατάθεση των δηλώσεων και με τα γραφεία να βρίσκονται, αν δεν κάνω λάθος, απέναντι στον Εσταυρωμένο, πρέπει να είναι ο παράλληλος δρόμος από τον κόμβο του Πανεπιστημιακού κατεβαίνοντας προς το Ηράκλειο, ναι? Είναι ο δρόμος ο οποίος είναι στο αντίθετο ρεύμα του Εθνικού Δικτύου Ηρακλείου Μυρών, στο ρεύμα προς Ηράκλειο, και είναι απέναντι στην περιοχή του Εσταυρωμένου και είναι απέναντι από το ΙΚΑ. Τόσο ψηλά είναι. Ακόμα πιο ψηλά. Ναι, είναι ακόμα πιο ψηλά. Από εκεί και πέρα, αυτό το γραφείο, να ξέρετε ότι λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής δηλώσεων. Δηλαδή οι δηλώσεις γίνονται αποκλειστικά είτε στο συγκεκριμένο γραφείο είτε ηλεκτρονικά μέσω του site του κτηματολόγιο.gov.gr, και στο προσεχές χρονικό διάστημα θα λειτουργήσουν άλλα δύο γραφεία ως γραφεία ενημέρωσης. Το ένα γραφείο θα λειτουργήσει στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Κρουσόνα για το Δήμο Μαλεβιζίου και άλλο ένα γραφείο θα λειτουργήσει ως γραφείο ενημέρωσης για το Δήμο Χερσονήσου, στο κτίριο που υπάρχει μέσα στην πρώην Αμερικάνικη βάση Γουβών. Μάλιστα. Αλλά γραφεία λέτε απλά για ενημέρωση και όχι για υποβολή δηλώσεων. Ακριβώς. Για υποβολή δηλώσεων λειτουργεί μόνο το γραφείο που προαναφέραμε στην περιοχή του Εσταυρωμένου, και η άλλη επιλογή για τους πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο συγκεκριμένο γραφείο είναι να υποβάλουν δηλώσεις ηλεκτρονικά. Μάλιστα. Και για όσους δεν ξέρουν την περιοχή και από τη στιγμή που είναι αντίστροφα, δηλαδή κατεβαίνοντας προς Ηράκλειο, θα πρέπει να κάνουν μια νεκολουρίδα, τους λέμε ουσιαστικά, δηλαδή να πάνε στο δεύτερο φανάρι και από εκεί. Ακριβώς, να και από εκεί να οδηγηθούν στον παράδρομο, έτσι, που για υπάρχει. Να μην ψάχνονται. Ακριβώς. Τώρα το πιο σημαντικό σχετικά με την κτηματογράφηση, αυτό που θα πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες για την υποβολή της δήλωσης που θα κάνουν, είναι να καταχωρηθούν τα δικαιώματα, οι δηλώσεις που θα υποβάλουν οι ιδιοκτήτες, με σωστές συντεταγμένες. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει τοπογραφικό είτε από πολιτικό μηχανικό είτε από τοπογράφο μηχανικό, το οποίο θα αναγράφει τις συντεταγμένες του ακινήτου σύμφωνα με το σύστημα ΕΓΖΑ 87, που είναι το σύστημα των συντεταγμένων του κτηματολογίου. Από εκεί και πέρα, αν αυτή η λύση για κάποιους ιδιοκτήτες είναι ακριβότερη ή ακόμα η λύση αυτή είναι και μεγαλύτερη από την αξία του ίδιου του ακινήτου, μία οικονομικότερη λύση που μπορεί να προταθεί είναι να λάβουν ένα σημείωμα από το τοπογράφο τους ή από το πολιτικό τους μηχανικό, το οποίο θα αναγράφει τις συντεταγμένες και θα έχει αυτό το σημείωμα την υπογραφή και τη σφραγίδα του τοπογράφου. Πώς μπορεί να γίνει αυτό αν δεν την έχει πάρει ο τοπογράφος? Να πάω εγώ, ας πούμε, κατεβάζοντας κάποια εφαρμογή από το κινητό μου, στο κινητό μου τηλέφωνο, να πάρω τις συντεταγμένες και να τις δώσω στον τοπογράφο? Μιλάμε, για να το εξειδικεύσουμε, μιλάμε να γίνει έλεγχος από τον τοπογράφο χωρίς να συντάξει τοπογραφικό διάγραμμα και απλά να μαρκάρει τις συντεταγμένες του ακινήτου. Δηλαδή να γίνει αυτοψία από τον τοπογράφο, παίρνοντας τις συντεταγμένες του ακινήτου, απλώς δεν θα συνταχθεί τοπογραφικό διάγραμμα.
ούτως ώστε με το σύστημα των συντεταγμένων που είναι το ΕΔΟ87 που υπάγεται στο σύστημα του κτηματολογίου να αποτυπωθεί σωστά το ακίνητο. Οικονομικότερη λύση. Δεν θα υπάρχει ωστόσο κάποια διαφορά, δηλαδή δήλωση ενδεχόμενα η οποία να μην γίνει δεκτή. Απλά θα πρέπει μάλλον να είναι πιο, ας πω, επιφυλακτικοί αυτοί που θα καταθέσουν μια τέτοια δήλωση χωρίς το συγκεκριμένο το έγγραφο για το αν είναι σωστές οι συντεταγμένες. Ναι, γιατί σκεφτείτε ότι αν γίνει η μέτρηση με GPS χειρός ή με κινητό τηλέφωνο, η απόκληση μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 7 μέτρα. Και επίσης οι δηλώσεις που συνοδεύονται με αεροφωτογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ επίσης έχουν πολύ σημαντικές αποκλίσεις, γιατί οι αποτυπώσεις και οι αεροφωτογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτυπώνουν την καλλιέργεια και όχι την ακριβή έκταση των ακινήτων. Οπότε εκεί καταλαβαίνετε ότι μπορούν να παρουσιαστούν πολύ εύκολα λάθη στις δηλώσεις, είτε με το GPS χειρός είτε με τις αεροφωτογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πιο ασφαλής λύση που προτείνεται και προτείνουμε και εμείς σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου είναι να γίνει μέτρηση είτε από πολιτικό μηχανικό είτε από τοπογράφο μηχανικό, ο οποίος θα συντάξει είτε ένα τοπογραφικό διάγραμμα για το ακίνητο, είτε θα δώσει ένα σημείωμα με συντεταγμένες, φέροντας τη σφραγίδα και την υπογραφή του, δηλώνοντας το ακίνητο με τις σωστές συντεταγμένες. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες μηχανικοί έχουν μεγαλύτερη αξία και δεν μπορεί να το εξασφαλίσει ο καθένας. Δηλαδή, η αξία τους ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα. Έχει να κάνει και με την κατοικία, την κύρια κατοικία, τη δευτερεύουσα κατοικία, όπως επίσης με τα αγροτεμάχια τα οποία διαθέτει ο καθένας από τους κατοίκους στις περιοχές αυτές, στο Δήμο Ηρακλείου, στο Δήμο Μαλεβιζίου και στο Δήμο Χερσονήσου, έτσι κύριε Ράπογλου? Ναι, ακριβώς, και οι χρεώσεις των δικαιωμάτων για τα διαμερίσματα, τα οικόπεδα και γενικότερα τους κύριους χώρους είναι 35 ευρώ αναδημοτική ενότητα, και αρκεί να πούμε ότι αν στη δημοτική ενότητα Ηρακλείου, παραδείγματος χάρη, ένας πολίτης έχει 3 ή 4 δικαιώματα να δηλώσει, θα πληρώσει μόνο για τα 2 δικαιώματα, εφόσον βρίσκονται στην ίδια δημοτική ενότητα, συνεπώς θα πληρώσει 70 ευρώ και δεν θα επιβαρυνθεί για τα περαιτέρω δικαιώματά του. Αν είναι σε διαφορετική ενότητα, σημαίνει ότι είναι 35 ή αν είναι πάνω από 2 συν 70 και πάει λέγοντας. Ακριβώς, με τη διάκριση ότι για τα 35 ευρώ είναι τα προηγούμενα δικαιώματα που αναφέραμε, δηλαδή οι κύριοι χώροι όπως είναι οικόπεδα, διαμερίσματα και οικοδομές όπου έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία, ενώ για τη χρέωση των 20 ευρώ είναι βοηθητικοί χώροι όπως οι χώροι στάθμευσης ή αγροτεμάχια και αγροτικά ακίνητα των ιδιοκτητών. Και 20 ευρώ για βοηθητικούς λοιπόν χώρους, το σημειώνω αυτό, είναι μια τιμή η οποία δεν έχει αλλάξει, καθορίζεται από το εκάστοτε Υπουργείο κάθε φορά, κύριε... Αυτό προβλέπεται από το νόμο του κτηματολογίου που ισχύει από το 1995 σχετικά με τη δήλωση... Γιατί και την προηγούμενη φορά, δηλαδή στις προηγούμενες δηλώσεις που γινόταν από άλλο ανάδοχο, ήταν, ας το πω εγώ, η ίδια ταρίφα, τα 35 επί 2, τα 70 αναδημοτική ενότητα κλπ. Έχει αλλάξει τιμή, γι' αυτό το λέω έτσι. Ναι, στην ουσία αυτό λέγεται τέλος κτηματογράφησης, δεν είναι πρόστιμο στην ουσία, είναι το τέλος κτηματογράφησης που πληρώνει ο κάθε πολίτης για τη δήλωση του δικαιώματός του. Μάλιστα. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο νούμερο τηλεφωνικό στη διάθεσή σας, διότι φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι που σας ακούν αυτή την ώρα και θα θέλουν να μπουν σε αυτή την διαδικασία θα θέλουν να πάρουν ενδεχόμενα και κάποιες απαντήσεις σε ερωτήματά τους, τι ώρα μπορούν να πάνε, ποιες ώρες λειτουργεί, αν κλείνονται ραντεβού, γιατί υπάρχουν στη μέση και τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ναι, φυσικά. Έχουμε αναρτήσει και στο site της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου, στο site enidani.gr, όλα τα σχετικά στοιχεία σχετικά με το ωράριο λειτουργίας και τα τηλέφωνα. Μπορούμε να πούμε, αν θέλετε, ότι λειτουργεί
το γραφείο που βρίσκεται στο, όπως προαναφέραμε, στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, τις ημέρες Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από 8 το πρωί ως 4 το απόγευμα, και την Τετάρτη υπάρχει διευρυμένο ωράριο από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Τα σχετικά τηλέφωνα που υπάρχουν είναι το 281-0255-800 και άλλο ένα τηλέφωνο που υπάρχει είναι το 281-0256-400. Και υπάρχει και σχετική επικοινωνία με email για όποιον πολίτη ενδιαφέρεται να στείλει κάποιο email. Έχουμε αναρτήσει στο site της Ενιτανή όλα τα σχετικά στοιχεία που χρειάζονται οι πολίτες για να ενημερωθούν. Λοιπόν, 281-0, 251-800 και 256-400. 255-800 είναι. Α, ναι, 255 και είπα 51, ναι. 255-800, 256-400 για όλους εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε με τους εργαζόμενους εκεί για να πάρετε πληροφορίες. Και βέβαια πολύ σύντομα ενημερωτικά θα λειτουργήσουν γραφεία τόσο στο Γκροσόνα όπως επίσης και στη Χερσόνησο, όπως μας λέει ο κύριος Σαράπογλου, για παραπάνω δικές σας ερωτήσεις. Μαλεβίζη και Χερσόνησος είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία ή μιλάμε για περιοχές οι οποίες επιπλέον εντάσσονται, κύριε Σαράπογλου? Είναι η πρώτη φορά που εντάσσονται και αυτό το έργο στην ουσία ολοκληρώνει και την κτηματογράφηση για όλο το νομό Ηρακλείου. Mm-hmm. με αυτό το έργο της κτηματογράφησης που γίνεται τώρα. Και στην ουσία όλος ο Δήμος Μαλεβιζίου και όλος ο Δήμος Χερσονήσου, ο οποίος δεν είχε κτηματογραφηθεί, θα κτηματογραφηθεί τώρα. Και πολύ σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι σχετικά με το Δήμο Ηρακλείου αφορά η κτηματογράφηση αυτή τα παλιά διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου, δηλαδή τους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ, και συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε ενδεικτικά Μα και στο Δήμο Μαλεβιζίου και στο Δήμο Χερσονήσου μιλάμε για τους, και στις περιοχές που δίνονται, μιλάμε για καποδιστριακούς δήμους, έτσι ώστε να ξέρουν και εκείνοι. Και μπορούμε να αναφέρουμε όλες αυτές τις περιοχές και στο Μαλεβίζη και στη Χερσόνησο. Αλλά πριν πάτε σε αυτό, ένα ερώτημα ακόμα το οποίο έρχεται. Εάν κάποια περιοχή, ας πούμε στο Ηράκλειο, είχε βρεθεί σε αυτή τη διαδικασία στο παρελθόν, δεν το γνωρίζω αυτό εγώ, πώς μπορεί να έχει γίνει, και σήμερα τους ξανακαλούν να πάνε, πρέπει και αυτοί που έχουν ενδεχόμενα ενταχθεί στο κτηματολόγιο να καταθέσουν εκ νέου αιτήσεις, να το τσεκάρουν εκ νέου, γιατί είναι, φαντάζομαι, κάποιοι οι οποίοι λένε «Μα εγώ έχω, ας πούμε, κτηματολόγιο». Μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο? Όχι, γιατί ήδη λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, στο οποίο αφορά την πόλη του Ηρακλείου όπως προαναφέραμε, στα παλιά διοικητικά όρια, δηλαδή περιλαμβάνει συγκεκριμένες περιοχές που βρίσκονται κυρίως στο κέντρο του Ηρακλείου ή μέχρι την Καζαντζίδη, για να καταλάβει ο κόσμος που χωρίζεται το Ηράκλειο από τη Νέα Αλικαρνασσό. Και εκεί απλά οι πολίτες δεν χρειάζεται να υποβάλουν κάποια νέα αίτηση. Απλώς αν θέλουν να επιβεβαιώσουν ότι είναι σωστά καταχωρημένες οι εγγραφές τους, θα πρέπει να λάβουν κτηματολογικό φύλλο από το κτηματολόγιο που λειτουργεί στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, για να δουν αν είναι σωστά καταχωρημένα τα στοιχεία των δηλώσεών τους. Δηλαδή, κύριε Γιώργο Σαράπογλου, που είσαι αστυνομικός σύμβουλος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων, Άγιος Μύρωνας, Άνω και Κάτω Ασίτες, Πενταμόδι, Πετροκέφαλο, Πυργού, Βούτες, Δαφνές, Σκαλάνη, Σταυράκια, Καλυθέα, Νέα Αλικαρνασσός, Αυγενική, Βενεράτο, Κεράσια, Σίβα και Τέμενος, δεν είχαν ποτέ ενταχθεί σε μια τέτοια διαδικασία? Όχι, δεν είχαν ενταχθεί ποτέ και τώρα εντάσσονται με αυτή την κτηματογράφηση, οπότε τώρα οι πολίτες θα πρέπει για πρώτη φορά να κάνουν τη δήλωσή τους και να δηλώσουν το ακίνητό τους. Μάλιστα. Και θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι σε περίπτωση που δεν υποβάλλουν δήλωση οι ιδιοκτήτες, εκεί το ακίνητό τους θα φανεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή ότι δεν ανήκει σε κάποιον ιδιοκτήτη που μετά το από γνωρίζει. Κάποια χρόνια. Ναι, μετά από κάποιο καιρό, όταν παρέλθει και η προθεσμία της διόρθωσης
αυτής της καταχώρησης με δικαστική απόφαση, τότε αυτές οι ιδιοκτησίες θα περιέλθουν στην κυριότητα του δημοσίου. Ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα χρόνο που φαίνεται προς το παρόν να είναι επαρκής, αν δεν πάνε όλοι τελευταία στιγμή, γιατί εγώ είμαι με καταγωγή από άλλο Δήμο και είχαμε μπει σε αυτή τη διαδικασία το προηγούμενο διάστημα, και γι' αυτό μιλώ με τόση βεβαιότητα για αυτά τα οποία λέω και ξέρω ποια είναι η διαδικασία. Θα πρέπει να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, γιατί μετά και τη λήξη της προθεσμίας μετά από 1,5 χρόνο, εκπρόθεσμη δήλωση, η οποία σαφέστατα θα γίνεται δεκτή, επιβαρύνεται με ένα αλφα κόστος, και βέβαια και ο χρονικός ορίζοντας μετά στενεύει, και τώρα είναι και αμαρτία από το Θεό να μπαίνεις μέσα σε μια δικαστική περιπέτεια για να αποδείξεις ότι αυτό το οποίο έχεις από τον πατέρα σου, έχεις από τη μάνα σου, έχεις από τον παππού σου, έχεις από τη γιαγιά σου, θα το διεκδικήσει κάποιος άλλος, έτσι δεν είναι? Ακριβώς όπως το λέτε, και είναι πολλές οι περιπτώσεις και τα παραδείγματα στα οποία το κόστος των δικαστηρίων είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με, με το τέλος θυματογράφησης που μπορεί να πληρώσει κάποιος για το ακίνητο που θέλει να δηλώσει. Μάλιστα. Για τον Δήμο Μαλεβιζίου σήμερα, τον Καλλικρατικό Δήμο, περιλαμβάνονται στις περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, αν κάνω κάπου λάθος, νομίζω θα με διορθώσετε κύριε Ράπογλου, Δαμάστα, Μάραθος, Αστηράκια, Αηδονοχώρη, Τήλισσος, Καμαριώτης, Γωνιές, Κεραμούτσι, Μονή, Καμάρες, Κορφές, Λουτράκι, Κρουσόνα, Σάρχος, Αχλάδα, Φόδελε, Ροδιά και Γάζι. Για το Δήμο Μαλεβιζίου, σωστά? Σωστά, ναι, όπως το προαναφέρατε, οι οποίοι και αυτοί οι δήμοι, όπως αναφέραμε και για το, για τους ΟΤΑ του Δήμου Ηρακλείου, και αυτοί δεν έχουν κτηματογραφηθεί και είναι η πρώτη φορά που κτηματογραφούνται και πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις οι ιδιοκτήτες. Ωραία. Και για το Δήμο Χερσονήσου μιλάμε για τους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ, Λιμένους Χερσονήσου, Χερσονήσου, Γωνιών, Ποταμιών, Αυδού, Κεράς, Μοχού, Μαλίων, Καινούριου Χωριού, Σγοροκεφαλίου, Επισκοπής, Γαλήφας, Αϊτανίων, Ελέας, Γουβών, Ανώπολης, Κάτω Βάθιας, Πάνω Βάθιας. Και βέβαια είναι αυτά τα οποία σημειώνονται και έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής, απλά το επισημαίνουμε για άλλη μια φορά, ότι δεν πας στο γραφείο να πεις καλημέρα, ήρθα για να υποβάλω τη δήλωσή μου κλπ. Χρειάζεται να συγκεντρωθούν και κάποια απαραίτητα στοιχεία έγγραφα, που δεν είναι μόνο οι συντεταγμένες από κάποιο μηχανικό, από κάποιο τοπογράφο. Είναι μια σειρά από έγγραφα και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ενήμεροι τι θα πρέπει να κρατούν μαζί τους όσοι μπουν σε αυτή τη διαδικασία, για να μην πηγαίνουν έρχονται. Ναι, ακριβώς. Μπορούμε να αναφέρουμε ότι σχετικά σίγουρα πρέπει να υποβληθεί η δήλωση αίτηση ενώπιον του κτηματολογίου, που είναι η δήλωση του δικαιώματος που λέγεται ΔΕΛΤΑ 1. Επίσης, αν υπάρχει συμβόλαιο, δηλαδή τίτλος κτήσης του ακινήτου, θα πρέπει να υποβληθεί το συμβόλαιο με το οποίο έχουν την ιδιοκτησία οι πολίτες. Και επιπλέον, αν υπάρχει τοπογραφικό, καλό θα ήταν να προσκομιστεί και το τοπογραφικό, ένα αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη, και επίσης θα πρέπει να προσκομιστεί και ένα αποδεικτικό του άφημη. Συνήθως προσκομίζεται το ε9 από τους ιδιοκτήτες κατά τη δήλωση. Τώρα σε περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης δεν έχει συμβόλαιο και έχει κάποια ιδιοκτησία με χρησικτησία, που είναι πολύ συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο στο Ηράκλειο, μπορεί να προσκομίσει 2 έγγραφα τα οποία καλύπτουν 20 ετία, δηλαδή καλύπτουν το χρονικό διάστημα από το 2000 μέχρι και σήμερα, στα οποία μπορεί να είναι είτε κάποιο ε9 που έχει από το 1995 ή το 1997 που γίνονταν οι πρώτες δηλώσεις ε9, ή κάποια ένορκη βεβαίωση μέσω 2 μαρτύρων που να βεβαιώνουν οι μάρτυρες ότι ανήκει η ιδιοκτησία αυτή στο συγκεκριμένο πρόσωπο που ανήκει στην πραγματικότητα, και άλλα σχετικά έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν χρησικτησία, όπως παραδείγματος χάρη αν κάποιο
ακίνητο είναι αρδευόμενο και έχει κάποιον λογαριασμό νερού που να καλύπτει να μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας.